για το άλλο θέμα όμως δεν μου είπατε. Εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις Σπαρτιάτες και αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Βασίλης Στίκας, ότι δεν είναι λέει αχυράνθρωπος, δεν κρύβει την αιστεία. Εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα, υπάρχει ένα σύστημα που είναι αλλοεξαρτώμενοι. Είναι κρίκοι που συνδέονται μεταξύ τους, οι εκτελίστικοι, οι δικαστικοί όλοι. Θέλουν να υλοποιήσουν τον Κασιλιάδη. Εγώ διαφωνώ, δεν θέλω να τον υλοποιήσουν τον Κασιλιάδη. Αλλά δεν μπορείς να κατέψεις εκεί. Δεν μπορείς να πας εκεί. Δεν μπορείς να... Γιατί τι τον φοβόμαστε. Να, αυτό είναι το ποσοστό που έχει. Και το οποίο λακάει στην πρώτη δυσκολία. Γιατί αυτή η υλοποίηση. Ο Άριος Πάγος συνήλθε και είπε είναι του Κασιλιάδη και όσο τι Κασιλιάδη, τι είναι Κασιλιάδη. Εκεί όταν βγήκαν οι Σπαρτιάτες, δεν ξέραμε όλοι ανάμεσα στις δύο εκλογές, θυμίσω έτσι. Ότι ο Κασιλιάδης έπρεπε να βρει όχημα, δεν τα βρήκε με τον εισαγγελέα Κανελόπουλο, γιατί σου λέει ο Κανελόπουλος έχει μια προσωπικότητα, είναι αντιπρόεδρος φυγότερο. Θα αντιπρόεδρο. Πήγε από σένα, πάω στο Βασίλη το Στίγκερ. Ο οποίος δεν ξέρει. Δηλαδή ήταν τόσο γκαγκά και ο Βασίλης και ο Κασιδιάς και όλοι που ξέχασαν να φτιάξουν ψηφοδέλτιο επικρατείας. Με το ποσοστό που πήρανε θα έπαιρναν αυτοί. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα όμως. Εντάξει, σου λέω ρε Σοφία, για να καταλάβει κανείς ποσοστή. Ναι, αλλά δεν κάνουν και τίποτα όμως. Άσε με τώρα. Ναι, αυτό το έτσι όμως βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινωνικό και λαμβάνω. Αυτό σοφία εμένα σου λέω την όλη γκαγκά. Τίποτα. Είναι γκαγκά. Γκαγκά. Πληρώνονται από το ελληνικό λαό όλοι οι γκαγκά. Τι να κάνουμε τώρα, κάποια στιγμή δεν πρέπει να καταλάβουμε και να συνοποιήσουμε ορισμένα πράγματα. Σοφία, ψήφισε ελληνικός λαός. Ναι, αλλά πολλές φορές υπάρχει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, κοροϊδία, παραπλάνηση και πλάνη. Όπως το DNA βρέγγεις, να βρούμε αυτούς τους 300.000 πώς είναι, να τους στήσουμε στην Εθνική Οδό και να μπούμε σε ένα τζίπι και μακρινή απόσταση, δούμε από ένα χαστίκι. Κράκρα, γιατί ψηφίσατε, ρε Σπαρτιάτε. Μα δεν είπαμε γιατί ψηφίσανε. Απλά να βοηθήσουμε το ελληνικό λαό να μάθουν ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν υποψήφοι. Από στιγμή που τους ψηφίσανε, οι άλλοι αποκτούν δικαιώματα. Δεν μου αρέσει αυτό το μόρφωμα, πρόκειται περί μορφώματος. Με τσαντίζει, με ενοχλεί, γιατί στο είπα και χθες, χαλάσανε και βρωμίσανε κάτι το οποίο εγώ έκανα πολλά χρόνια να στήσω στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Ότι η ακροδεξιά δεν είναι αυτή. Την κάνανε μίασμα. Την κάνανε μίασμα. Είμαι ενοχλημένος. Αλλά όμως δεν θα παρατήσω και την αίσθησή μου προ δικαιοσύνη. Χάσου. Τώρα τι κάνουμε, τον υλοποιούμε. Ποιο είναι το Κασιλιάδη. Θα βγει σε μερικούς μήνες. Να σας ρωτήσω τώρα, για να μην κάνουμε ήρωα. Έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που εκμεταλλεύτηκε τι εκμεταλλεύτηκε και ουσιαστικά δεν έχει κανένα εφόδιο και κανένα. Δηλαδή η δικαιοσύνη να μην κάνει τη δουλειά της. Όφιλη δικαιοσύνη να εστιάσει το θέμα που έχει. Ο ύψιστος κριτής είναι το εκλογικό σώμα. Μα το εκλογικό δηλαδή, σώμα πάλι θα πάει να αποφασίσει τι θέλει. Ο Ανδρέα Παπανδρέου στην Κοζάνη, ναι, τότε που του είχαν φορτώσει την υπόθεση του ειδικού δικαστηρίου. Το ειδικό δικαστήριο ήταν εκεί όμως. Ο ένορκος είπε, τον θέλω μέσα. Εμείς τώρα αναζητούμε τρόπους να δίνουμε αυτούς που ψήφισαν τον Κασιδιάρη. Όχι, δεν είναι δημοκρατία. Μα δεν δίνουμε αυτούς που ψήφισαν τον Κασιδιάρη. Ίσα-ίσα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και άλλα κόμματα και άλλα κόμματα. Άκουσε, κυρία Σοφία, που έχει μόνο το όνομα. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, κυρία Σοφία. Δεν τον είχε ψηφίσει κανένα. Κανένα δεν του ψήφισε. Και υπήρχε θέμα σήμερα. Το θέμα υφίσταται. Από τη στιγμή που βρέθηκαν 300.000 άνθρωποι και τους ψήφισαν. Άρα, στο κομμάτι της κοινωνίας αναζητεί ένα εναλλακτικό σχέδιο και πολλές φορές μπορεί να περιπλέκονται τα πράγματα. Βρήκε. Πάντα θα υπάρχει και να πάντα υπήρχε. Να κρίνουμε τον ελληνικό λαό που βρήκε αυτούς. Μα δεν είπα εγώ να κρίνουμε τον ελληνικό λαό. Δεν εξαφανίζει το ελληνικό λαό. Ο ελληνικό λαό θα υπάρχει και αύριο στην εκλογική αναμέτρηση. Θα τραβάς πολύ και θα αναγκάσω να μιλήσω με εγώ και δεν τον γουστάρω. Λοιπόν, υπήρχε μια ακροδεξιά. Ναι. Προοπτικής, ναι. Μια ακροδεξία που δεν αρνήθηκε τις υποχρεώσεις της, ναι, τότε με την οικουμενική κυβέρνηση, εγώ ποια κυβέρνηση ήταν αυτή, ναι, πώς θα την πούμε, ναι. Μια ακροδεξιά που θαύμαζε η Ευρώπη, μια ακροδεξιά που πράγματι εντυπωσίασε και τη βγάλαμε από τη μέση ακριβώς επειδή ήταν αυτή. Δεν θέλανε μια ηθική ακροδεξιά,
Δεν θέλανε μια ακροδεξιά των επιχειρημάτων και τη φάγανε και την πετάξανε στον Κιάδα με τον τρόπο που το κάνανε, γιατί θέλανε ένα τέτοιο έκθρωμα. Ναι, ποιος το ήθελε. Ποιος το έφερε. Το σύστημα. Το σύστημα. Το σύστημα ναι, τους τότε ο ελληνικός λαός γιατί ψηφίζει τώρα, το σύστημα. Επειδή γιγαντώνεται, άκουσε η Σοφία, τα πανεπιστήμια της Αμερικής, ναι. Εξετάζουν μετά από 20 και 30 χρόνια την κατάσταση. Αυτό είναι. Ξέρανε λοιπόν τι θα έρθει η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη και φρόντισαν τώρα η ακροδεξιά να είναι από κλιμίτζουρες μέχρι όπως είπες εσύ κάποια άλλα. Δεν υπάρχει λοιπόν η σοβαρή ακροδεξιά, γιατί όταν υπήρξε η σοβαρή ακροδεξιά, έκανε λάθη. Σταμάτησε το Σύνταγμα στην Ευρώπη. Και σου λένε αυτή είναι επικίνδυνη, κάτσε να βάλουμε σέσκουλα. Και έχουμε τώρα αυτά τα σέσκουλα. Να πάει τώρα λοιπόν ο Βελόπουλος, ο άλλος πως τον λένε, ο Στρίγκα, και εγώ, ο Νατσικός, και εγώ, και οποιοδήποτε άλλο, να συνοηθεί με τη Λεπέν ή με τους Πολωνούς το ρόλο που θα παίξει η ακροδεξιά στο νέο Ευρωκοινοβούλιο. Τρίχες, τρίχες, τρίχες. Α, γιατί κατηγορείται το εκλογικό σώμα. Ο ελληνικός λαός δεν τους ψηφίζει. Αυτό σου είπα και εγώ. Το σύστημα επέβαλε, εκεί θα πάτε. Το σύστημα επιβάλλει εκεί που θα πάει. Δηλαδή το Στρίγκα το επέβαλε το σύστημα. Αφού νωρίτερα δεν μου είπατε γιατί ηρωποιούμε το Κασιδιάρη. Κάτι για από μέσα σου είπα και χθες. Φτιάχτηκαν τρία κόμματα τότε. Ο Καμένος φτιάχτηκε. Ο Κασιδιάρης με τον Μιλχολιάκο φτιάχτηκε. Ο άλλος, πως το λένε, ο Θοδωράκης φτιάχτηκε. Να τι να τον φτιάξουν. Μου στρώει από εδώ μέσα. Αυτό κάνανε. Και ο λαός δεν το γούστησε. Τι έκανε ο λαός. Γιατί ο λαός πρέπει να έχει νοητικές διαδρομές και να καταλάβει γιατί γίνονται όλα αυτά και όλες τις ιστορίες. Μάλιστα. Άρα εσείς τι βλέπετε τώρα, ιεροποιήσαμε τον Κασιδιάρη, Δεν έχω λόγο να ασχολούνται. Γιατί ασχολούνται, άστονε. Να πάει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία να ασχοληθούμε. Και τι έγινε μια μα αυτό θα, να σας πω κάτι. Ποιος ασχολήθηκε με ποιον. Τι έγινε το λαγό. Ας βγάλουν τώρα το κοτσίφι. Ό,τι θέλει, ας βγάλουν, ξέρω εγώ, μπράβο. Το ΒΟΑ, τι με ενδιαφέρει. Άρα το εκλογικό σώμα δεν επηρεάζεται. Αλλά από την άλλη πλευρά, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη. Απαγορεύεται, Σοφία. Ποιο απαγορεύεται. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Απαγορεύεται και έκανε η Νέα Δημοκρατία υπόμνημα και εσύ έκανε ένα υπόμνημα και εσύ ένα... να μην κατέβουν σε εκλογέ. Το υπόμνημα είναι υποθετικά και κάθε κόμμα όφιλε να το κάνει. Αν και από τον Θοδωρικάκο και από τον Κασελάκη Τζούνιορ, του ψήφου θα μα πάρει αυτόν. Όχι, άσε με σου. Εγώ θα λέω αυτά που πιστεύω, πείτε τα, όσο και να τσινάς. Όσο και να τσινάς.